εκ μέρους του Συλλόγου Αποφύτων Μαρία Κάλλα στο Μουσικού Σχολείο Καλαμάτας και εκ μέρους της ομάδας του Συγκροτήματος των Ακροβατών, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Δεν θα σας καθυστερήσουμε πάρα πολύ, απλώς θα ήταν μεγάλη παράληψη και αδικία να μην ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που από το Μάιο εργαστήκαμε εθελοντικά, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, για τη σημερινή συναυλία εδώ, όπου συνήθως κινούνται παρασκηνιακά. Και είναι τα παιδιά που είδατε στην είσοδο, είναι τα παιδιά που βρίσκονται στα καμαρίνια, είναι τα παιδιά οι εθελοντές που έφεραν τα νερά, τα παιδιά που με κοιτάζουν από εκεί από την έξοδο, οπότε τους ευχαριστούμε και εγώ και όλοι μας από την καρδιά μας. Επίσης, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον οποίο και θα καλέσουμε να μας πει δύο λόγια, γιατί προσωπικά ο ίδιος μας βοήθησε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικός δεν του είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοιους μεγάλους χώρους για να καλύψει το κόστος. Οπότε παρακαλώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασιλόπουλο, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εγώ θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στο Σύλλογο Αποφύτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας και σε όλα τα μέλη, γιατί προφανώς αυτές οι προσπάθειες είναι συλλογικές και θέλουν πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ υδρότητα για να μπορέσουν να έχουν επιτυχία, για την έμπνευση, την οργάνωση και την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για έναν εθελοντικό σύλλογο να κάνει κάτι τόσο πολύ μεγάλο. Γι' αυτό τους αξίζει συγχαρητήρια. Και παρακαλώ πολύ για τα παιδιά, αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτή η εκδήλωση του Προποφύτου του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας εντάσσεται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας. Ήταν μια προσπάθεια που έγινε φέτος με ένα σκεπτικό να μην φέρουμε πολλούς γνωστούς μουσικούς, αλλά να αξιοποιήσουμε τα δικά μας τα παιδιά. Να δώσουμε τη δυνατότητα λοιπόν στα δικά μας τα παιδιά, στους μουσικούς, να μπορέσουν να παίξουν για μας, να τα καμαρώσουμε και να τα απολαύσουμε. Και αυτό κάναμε φέτος. Με πολλές συναυλίες, στηρίζοντας πολλές συναυλίες με δικά μας παιδιά. Και θα συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε εδώ στο Κάστρο Καλαμάτας και να μην ξεχνάτε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το δικό μας το ανοιχτό θέατρο 2.000 θέσεων εδώ κάτω στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα που θα μπορούμε εκεί να φιλοξενούμε ακόμα μεγαλύτερες παραστάσεις. Καλή ακρόαση, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, συγχαρητήρια. Ένα τελευταίο πράγμα. Ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό ήταν στο πλαίσιο του να μπορέσουμε να σκεφτούμε κάτι για να συνεχίσουμε ένα σπουδαίο όνειρο που έχουμε οι απόφοιτοι, και ελπίζω όχι μόνο οι απόφοιτοι, αλλά και το ίδιο το σχολείο μας και οι γονείς και οι καθηγητές και οι φίλοι μας, που ενώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ. Το 2023 έκλεισαν 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Εδώ και πολλά χρόνια εμείς προσπαθούμε μέσα από το Σύλλογο και μέσα από πολλές δράσεις να αναδείξουμε την ελληνικότητά της αλλά και την κληρονομιά της. Έτσι λοιπόν, χάρη στην συνεργασία μας με το Πνευματικό Κέντρο, αλλά και το Δήμο και τον Δήμαρχο και τον Προεδρεύοντα του Δημοτικού Κέντρου, να έχουμε αυτή τη στιγμή μία αίθουσα εντός του Πνευματικού Κέντρου, όπου πρόκειται να στεγάσει μόνιμα το αρχείο μας, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται. Οπότε από εμάς ένα ευχαριστώ σε εσάς. Γιατί μέσω της οικονομικής ενίσχυσης της σημερινής και της παρουσίας σας θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ανακαινίζουμε αυτό το χώρο και το Δεκέμβριο πρώτα ο Θεός είστε όλοι καλεσμένοι στο χώρο που θα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη Μαρία Κάλλας. Αυτά από εμάς, να σας πω ότι στο χώρο απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, να σας πω ότι εύχομαι από την καρδιά μου και όλοι μας να το απολαύσετε, να χορέψετε, να τραγουδήσετε μαζί μας και να σας πω ότι ένας ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων είναι να κάνουμε προτάσεις. Μία πολύ όμορφη πρόταση από πλευράς δική μας είναι οι ακροβάτες. Δικά μας παιδιά, και όταν λέω δικά μας εννοώ απόφοιτοι περισσότεροι από αυτούς, εξαιρετική μουσική όλοι τους, αλλά δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας ευχηθώ καλή απόλαυση, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, είμαστε τυχεροί, έχει και δροσιά, σχετικά, να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσετε, να χορέψετε και καλή αντάμωση στο θέατρο το μεγαλύτερο, όπως είπε ο Δήμαρχος, πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά.
μπρος για σένα ναι και εχθρός. Θα μ' πω σήμερα και μπρος. Ξενός για σένα ναι και εχθρός. Πότε θα με συναντάς, αλλού το βλέμμα να γυρνάς, οπότε θα με συναντάς. Ξενό. Ξενός για σένα ναι και θρός, και η ζωή με ένας γκρεμός. Που σου ζητώ. Σκότωσε με, να'ρθει η νύχτα να με πάρει, να σωτώ. Ξενός για σένα ναι και εχθρός, θα μ' πω σήμερα και μπρος. Ξενός για σένα ναι και εχθρός. Δε μ' αγαπάς και σαν δυνάμω με σκορπάς. Ξένος γιατί δε μ' αγαπάς. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Σε κλέψαν άλλες αγκαλιές. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Ξένη για μένα ναι κι εσύ, που σε η ζωή μου η μισή. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με, να'ρθει η νύχτα να με πάρει, να σωτώ. Ξενός για σένα ναι και εχθρός, θα μ' πω σήμερα και μπρος. Ξενός για σένα ναι και εχθρός. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Από μεριάς μας να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σύλλογο Αποφύτων Μαρία Κάλλας, τον Δήμο και όλους εσάς που βρίσκετε σήμερα εδώ. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι λίγο μαγκωμένος. Συμμετέχετε σε ένα όνειρο, είναι η αλήθεια. Ευχόμαστε να περάσει το λόγο αυτό. Ορίσατε σε ένα ακόμη σοου, λίγο παράξενο στα μάτια ενός αθώου. Με μουσική από καρδιάς θα σας γεμίσω και συναισθήματα κρύπα θα σας ξυπνήσω. Κάτι παράξενο γεμίζει τον αέρα. Ήχοι που νόμιζες πως είναι σαν ιστέρα. Για να ρωτιέσαι ποτέ βγαίνουν ακροβάτες σ' αυτό το θίασο κι εσύ συνεπιβάτες. Καλησπερίζουμε και σας χαρίζουμε
ένα κομμάτι από μας με λίγη τρέλα. Σαν ακροβάτιστρο μες στη ζωή που ζω, μία παντοστική και μία στον αέρα. Για ξενιδιά, για ερώτες και για θεριά του νόμου. Τέσσερα τέταρτα η χτύπη του σιδηρού. Και κρυμμένο λίγο ήχο της σιδηρού.